θα δικαιούνται διατροφή. Το νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπει το δικαίωμα τέλεσης πολιτικού γάμου μεταξύ δύο ανθρώπων του ίδιου φύλου, ούτε τη δυνατότητα υιοθέτησης παιδιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν ως μονογονεϊκές οικογένειες ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται 7 χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση συμφώνου συμβίωσης που απέκλειε τα ζευγάρια του ίδιου φύλου και 1,5 χρόνο μετά την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 10 χρόνια χαίρομαι που το σύμφωνο συμβίωσης γίνεται νόμος στην Ελλάδα. Ελπίζω να χαρώ και τώρα. Αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ κλπ. Είναι προχωρημένο σε σχέση με τα σύμφωνα, είναι πολύ καλύτερο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 176 ζευγάρια ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών προσέφυγαν εναντίον της Ελλάδας αναζητώντας το δίκαιο τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε όσο μας πάρει ο χρόνος. Πρώτος καλεσμένος, τους έχουμε καθυστερήσει λίγο, μπορεί να τους έχουμε και κουράσει, αλλά κατανοούν ότι ζούμε ιστορικές στιγμές στη χώρα. Είναι δίπλα μου, τηλεοπτικά, ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοηθικής και ψυχίατρος. Πατέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Έχει σημασία αυτό το ευχαριστούμε που λέμε, έτσι. Γιατί το καταλαβαίνω, ναι. Και επιτρέψτε μου να σας δώσω και μια ευχή, μια και είναι από τις πρώτες όμορφες εκπομπές τις οποίες κάνετε, πάντοτε να αριστεύετε στην αλήθεια, στην υγιή πληροφόρηση. Το είπατε και προηγουμένως στην αρχή της είναι εκπομπής σας. Είναι ένας στόχος, και είναι, πολύ πατέρα, σημαντικό. Είναι ένας στόχος της ΕΡΤ αυτός. Και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τον Βαγγέλη Μάλι, ο οποίος είναι δικηγόρος, μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το είπα σωστά? Το είπατε πολύ κάποια σωστά. Κάποια διόρθωση, όχι. Και δικηγόρος των ζευγαριών στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Να ξεκινήσουμε. Όχι, να πούμε, Αντρέα, ναι, συγγνώμη, ότι ήδη έχουμε στο τηλέφωνο και σωστά, τον βέβαια. Γεώργιο Φραγιαδάκη, ο οποίος είναι θεολόγος, φιλόλογος και νομικός. Mm-hmm. Παρακολουθεί την κουβέντα μας και θα μπορέσει να παρέμβει σε όποτε λίγο θελήσει. Θα... Ναι. Τον έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Φραγιαδάκη. Ωραία. Πολύ ωραία. Καλησπέρα κύριε Φραγιαδάκη και σε εσάς. Καλησπέρα. Δεν μπορούσε να ήταν εδώ στο στούντιο για τεχνικούς λόγους. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει θα παρακολουθεί την κουβέντα και θα παρέμβει όποτε κρίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Από τον κύριο Μάλιο θα πρότεινα. Μάλιος, ναι. Να μας βάλει λίγο. Τι είναι αυτό? Σε αυτή την ιστορία, έτσι. Ακούμε, διαβάζουμε. Ναι. Ίσως κανείς δεν συνειδητοποιεί επακριβώς τι σημαίνει αυτό. Πέστε μας τι είναι, τυπικά. Ναι, με λίγα λόγια. Το 2008 η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει και θεσπίζει κάτι διαφορετικό από το γάμο. Ένα πιο χαλαρό δεσμό για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν, δεν επιλέγουν τέλος πάντων το γάμο. Είναι το σύμφωνο συμβίωσης. Δεν επιλέγουν, ας πούμε, και τον πολιτικό γάμο. Δεν επιλέγουν τον δεν πολιτικό επιλέγουν γάμο. Δεν επιλέγουν καθόλου ακριβώς το γάμο. Κανένα γάμο. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία στην, στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη υπάρχει χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει χρόνια. Η Ελλάδα και στο ζήτημα αυτό αποφάσισε να πρωτοτυπήσει. Γίνεται λοιπόν η πρώτη χώρα η οποία επιλέγει και θεσμοθετεί αυτό το σύμφωνο συμβίωσης. Μόνο για τα ετερόφυλα. Δηλαδή αυτούς που μπορούν έτσι κι αλλιώς να παντρευτούν. Εννοείται ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει διαχωρισμός. Στην υπόλοιπη Ευρώπη ισχύει για όλα τα ζευγάρια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είτε ισχύει μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είτε μερικές έχουν επιλέξει μαζί με τα ομόφυλα να επεκτείνουν το σύμφωνο. Μάλιστα. Και στα ετερόφυλα. Είναι ένα. Ωραία. Μια η Ελλάδα λοιπόν καταρχήν έτσι. Το 8 το θεσπίζει μόνο για τα ετερόφυλα μόνο ζευγάρια. Μόνο για τα ετερόφυλα. Και το θεσπίζει και κουτσουρεμένο. Δηλαδή δεν δίνει ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν δίνει εργασιακά δικαιώματα, δεν δίνει, για παράδειγμα, δεν θεωρούνται ότι συνυπηρετούν. Τι προβλέπει αυτό το σύμφωνο συμβίωσης, τι δεσμεύει, σε ποια θέματα? Σκεφτείτε ένα γάμο μόνο ως προς τα ζητήματα τα περιουσιακά και τα κληρονομικά. Αυτό δεν είναι κάτι σαν το προγαμιαίο σύμφωνο? Δεν υπάρχει προγαμιαίο σύμφωνο στην Ελλάδα. Δεν ισχύει το προγαμιαίο σύμφωνο στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή που ακούμε, αυτό στην που Αμερική, ακούμε στο εξωτερικό, δεν θα μπορούσε, ότι ο Μπραντ Πιτ με την κυρία Τζολί. Αυτοί είχαν και μεγάλες περιουσίες να μοιράσουν, βέβαια. Οπότε χρειαζόταν συμβόλαιο έτσι και αλλιώς. Ναι, αλλά εντάξει. Σωστά. Περιουσίες είχαν και άλλοι, αλλά θέλω να πω, σε εμάς δεν έχει περάσει το αντρατικό αυτό. Δεν το έχουμε στην Ευρώπη. Όχι. Όχι. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχει η Ευρώπη είναι το λεγόμενο σύμφωνο συμβίωσης. Τι είναι? Ένα συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο που καταρτίζεται
μεταξύ δύο ανθρώπων. Με συμβολιογράφο. Ενώπιον του συμβολιογράφου και μετά πηγαίνουν και το καταχωρίζουν. Και τι λέει αυτό το συμβόλαιο? Λέει ότι εγώ έχω ένα σπίτι και εσύ μισό αυτοκίνητο. Τα μοιράζουμε, μας ανήκουν από κοινού. Ακριβώς. Αποφασίζουμε μετά πώς αυτά δηλαδή, θα διαιρεθούν. Δηλαδή, συναποφασίζεις με τη σύντροφό σου ή τον σύντροφό σου, ανάλογα, έτσι, ή όχι. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε σε λίγο. Ναι. Και λες ότι συμφωνούμε ότι αυτό το σπίτι είναι για του δύο να χωρίσουμε ή όσο είμαστε μαζί. Ή... Υπάρχουν... Τέτοια θέματα λέει. Ακριβώς και ρυθμίζουν και ζητήματα παιδιών. Δηλαδή το επώνυμο του παιδιού, το όνομα του παιδιού, ζητήματα άσκησης γονικής μέρημνας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι συγκεκριμένη η φόρμα του συμφώνου συμβίωσης, δηλαδή λέει ότι όσοι το υπογράψουν αποδέχονται κατά ίμιση το μοιρασμό της περιουσίας ή τα ζευγάρια αποφασίζουν. Δεν είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πηγαίνεις. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ να πω στο σύμφωνο συμβίωσης ότι εγώ δέχομαι το σπίτι που έχω να είναι δικό σου από εδώ και πέρα. Μερικά ζητήματα, ναι. Του συντρόφου με εννοώ. Ακριβώς. Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι στάνταρ δηλαδή η φόρμα που συμπληρώνουμε και υποχρεούται όποιος είναι πολύ υπογράψει. Σωστό το ερώτημα αυτό, Σελένη. Μέσα γράφεται ότι που είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ακριβώς. Δεν είναι φόρμα που λέει από το 1 μέχρι το 20 πρέπει να τα κάνετε. Όχι, λες, δεν είναι τέτοια φόρμα. Προσαρμοσμένο στις επιθυμίες του κάθε ζευγαριού, λοιπόν. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Και για το παιδί, και για τα παιδιά και για την περιουσία. Κάτι τέτοιο άλλωστε ισχύει. Σκεφτείτε και στο διαζύγιο από ένα πολιτικό γάμο. Συναποφασίζουν μετά ποια. Πώς μοιράζονται. Εντάξει. Μάλιστα. Προσαρμοσμένο λοιπόν στον κάθε ένα. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Για αγάπη γίνεται λόγο σε αυτό το σύμφωνο συμβίωσης. Η αγάπη προϋποθέτει. Προϋποθέτει. Εδώ είναι άλλο σύμβολο. Μην το λέτε ότι το προϋποθέτει για να γίνει. Όσο το προϋποθέτει στο γάμο, άλλο τόσο το προϋποθέτει και στο σύμφωνο συμβίωση. Πάμε τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο όμως, θα μου επιτρέψετε. Και εδώ έχω και τη συμπαράσταση του πατέρα. Γιατί στο γάμο ορκίζεσαι αγάπη. Στο σύμφωνο πού τη βρίσκει. Αυτό λέω. Γράφει πουθενά κάπου για αγάπη. Ναι, ορκίζομαι να σε αγαπάω. Με υποχρεώνεται, πατέρα, να πω κι εγώ. Να πείτε, να πείτε. Δισεκατομμύρια να τους πω γάμους των τελευταίων πάρα πολλών ετών στον πλανήτη. Έχουν παντρευτεί και άνθρωποι, που δεν ίσως και κατά πλειονότητα, που δεν αγαπήθηκαν, δεν γνωρίστηκαν, ορκίστηκαν, δεν πρόλαβαν. Δηλαδή κάτι και που είπαν, δεν πίστευαν. Ναι, αγάπη, εμείς μετά χωρίσανε, χαρούμενοι. Επίσης ορισμένοι χωρίζουν. Μη φύγουμε γιατί θα φύγω το... Ειδικά και με τους δυο σας, είστε εξαίρετοι συνομιλητές, οπότε ποια θα φύγουμε. Ποια είναι λοιπόν η θέση? Πάμε τώρα, ναι, στον πατέρα Καρπαθιώνα. Πριν όμως μιλήσετε, να μας επιτρέψετε να πούμε ότι ζητήσαμε να έχουμε εδώ άνθρωπο από την Αρχιεπισκοπή, από την Ιερά Σύνοδο. Από την Ιερά Σύνοδο, μιλήσαμε με τον κύριο Κωνιδάρη, νομίζω, ναι. Ο οποίος ευγενέστα ο άνθρωπος μας είπε ότι θα θέλαμε να μην, εμπλακούμε σε αυτή τη συζήτηση. Εμπλακούμε, είναι δικαίωμα της Ιερά Συνόδου, δεν είναι θέμα αυτό. Ίσως και μπορεί αυτές τις μέρες να μην μπορούσαν. Λοιπόν, πατέρα, πώς οι διαφωνίες τώρα, έτσι. Υπάρχει η αντίδραση της Εκκλησίας, η οποία μερικές φορές ακούγεται και με σκληρές κουβέντες. Είναι καθολική και όλα αυτή η αντίδραση, ή υπάρχουν κάποιοι από την Εκκλησία που δεν... Εγώ θα θέσω το θέμα κάπως διαφορετικά. Όπως θέλετε. Πρέπει να ξέρετε ότι μια εμβληματική μορφή της εθνολογίας, ο Μυρσαία Ηλιάντε, λέει το εξής. Το ιερό. Η ιερότητα, η έννοια του ιερού στην παγκόσμια ιστορία και μάλιστα στους πρωτόγονους, στους ανώθευτους λαούς, είχε δύο χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ιερότητα προσδιοριζόταν από την τροφή και τη γενετήσια σχέση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Από εκεί και πέρα, ο γάμος καθεαυτόν, τουλάχιστον μέχρι τις ελεύσεις του Χριστού, ήταν ένα αστικό γεγονός. Ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη, αν θέλετε, δηλαδή στην παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν αστικό και όχι θρησκευτικό γεγονός. Στην αρχαία Ελλάδα επίσης, με μία παρατήρηση, ότι γύρω από αυτό το γεγονός υπήρχαν πάρα πολλά θρησκευτικά δρόμενα. Κυρίως και κατεξοχήν ο πυρήνας της τελέσεως της διαδικασίας του γάμου ήταν θρησκευτικός. Συγγνώμη, πατέρα, από γιατί μαγιστά. Πήγαμε τόσο πίσω. Όχι, ακριβώς για να στηρίξω αυτό το οποίο θέλω. Για να έχουμε και το χρόνο, μην πάμε τόσο έχετε πίσω. Για να έρθουμε λίγο στο... Ναι. Η Εκκλησία όμως εξυψώνει την σχέση αυτή και από αστικό γεγονός την καθιστά μυστηριακό γεγονός. Της δίνει δηλαδή μια απόλυτη ιερότητα, την οποία η ιερότητα την βρίσκουμε στην ανώθευτη, όπως σας είπα, αρχική σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους.
Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος αρνείται ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, ουσιαστικά βρίσκεται με το ένα πόδι έξω από την Εκκλησία, με το άλλο πόδι θα λέγαμε μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχουν, ακριβώς, και υπάρχουν από εκεί και πέρα ορισμένες συνέπειες. Δηλαδή, εγώ σαν ιερεύς αύριο, παραδείγματι, εάν θα αρνηθώ να κηδεύσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν θα είμαι εκτός της πίστης δηλαδή, και της παραδόσης της Εκκλησίας. Αν κάποιος έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Δεν μπορεί, επί παραδείγματι, κάτι το οποίο το τονίζουμε, να γίνει ανάδοχο σε βάφτιση. Δεν μπορεί να παντρέψει ένα ζευγάρι. Αυτό ισχύει. Δηλαδή το εφαρμόζουμε όλοι στην Εκκλησία. Κάποιος που έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο το μπορεί να βαφτίσει τα παιδιά του. Υπάρχει, βεβαίως. Να τα βαφτίσει μπορεί. Κανείς ο οποίος, κανείς δεν μπορεί να φέρει, ας το πω έτσι, τη δική του αμαρτία στις πλάτες του παιδιού. Άρα δεν μπορεί να γίνει κατά ανάδοχος. Αυτόν τον τρόπο. Ανάδοχος δεν μπορεί να, μπορεί να γίνει ούτε σε γάμο, ούτε σε βάφτιση κυρίως και κατεξοχήν, ούτε βεβαίως κουμπάρος όπως λέμε έτσι. Και δεν μπορεί να εκκυδευτεί και με τον ορθόδοξο τρόπο. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί. Από εκεί και πέρα του πολιτικού γάμου, πατέρα. Υπάρχουν συνέπειες. Εάν λοιπόν είπα. Με τρομάζετε, πατέρα. Γιατί λέτε συνέπειες. Άμα θέλει και ο κ. Αγιαδάκης να παρέμβει. Μισό λεπτό. Να βάλουμε μια τάξη, επιτρέψτε με. Για τον πολιτικό γάμο τα είπατε όλα αυτά. Βεβαίως για το πολιτικό, και πολλό μάλλον βεβαίως για το σύμφωνο. Θα έρθουμε στο σύμφωνο. Πάντα μέσα στα πλαίσια. Άρα λοιπόν έχουμε συνέπειες. Τη διδασκαλία τη Εκκλησία μα. Ναι. Δηλαδή όταν κάποιο. Δεν έχει το λέει Χριστό ότι δηλαδή εγώ... στην καρδιά σου, εάν παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Όχι. Από τη στιγμή κατά την οποία δεν αποδέχεται βασικό μυστήριο τη Εκκλησία, με άλλα λόγια στοιχείο σωτηρίας, δεν μπορείς να συμμετέχεις στα πράγματα της Εκκλησίας. Αυτό εφαρμόζεται, όμως το ρωτάω και πάλι. Δηλαδή, κάποιος που θα πάει να γίνει νονός, θα τον ρωτήσω αν έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Εγώ προσωπικά το τονίζω αυτό το πράγμα. Εντολή έχουμε να το τονίζουμε. Αυτό και από εκεί και πέρα είναι θέμα της προσωπικής του συγκρίσεως, αν θα μας πει ψέμα ή αν θα μας πει ψέμα. Εσείς λοιπόν τιμωρείτε αυτόν που έχει πάει δεν τιμωρούμε. Οι συνέπειες. Να σου το πω κάπως διαφορετικά. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν συμμετέχει στην Εκκλησία, δεν είναι βαπτισμένος, να έρθει να μετέχει των μυστηρίων της Εκκλησίας? Δεν είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχω στην Εκκλησία και δεν ασπάζω με το ιερό του γάμου, εφόσον δεν έκανα θρησκευτικό γάμο. Θα με επιτρέψετε, μπορεί να έχω κάνει πολιτικό γάμο για άλλο λόγο. Μπορεί ακριβώς να συμβαίνει αυτό το οποίο λέτε, αλλά μην ξεχνάτε το εξής. Σας το τόνισα και το τονίζω πάρα πολλές φορές, γι' αυτό ξεκίνησα από πολύ παλιά. Είναι θεμελιώδες, μυστηριακό στοιχείο ο γάμος για κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας. Από την πίστη της Καινής Διαθήκης μέχρι σήμερα, το πω διαφορετικά, είναι ένα δόγμα. Μάλιστα. Δόγμα το οποίο δένεται με το ήθος μόλις... για να είμαι, για να είμαι έτσι λίγο, για να είμαι λίγο σαφέστερος, δόγμα, έτσι. Βέβαια. Εγώ σήμερα θα την είναι πω, λίγο, να, είναι να, λίγο να κάθε πω τι. Τη δικιά μου αμαρτία στη σημερινή. Θέλω, αν γίνεται, θα το ήθελα εμείς, πάρα πολύ, φαντάζομαι μαζί με την Ελένη, βοήθημα, να μιλάω, ναι. Να μιλάμε και με τον επιστήμονα Καρπαθίου. Βοήθημα. Το έχουμε ανάγκη. Πολύ δηλαδή, ωραία. Ξέρετε, θα είναι δύσκολος ο ρόλος σας. Και γι' αυτό σας ξεκίνησε, ναι, και από πολύ παλιά, αλλά να σας πω. Ως ψυχίατρος, ως ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και διανοούμενος, δεν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος, τέλος πάντων, κάνει μόνο αυτό που φαίνεται από την εμφάνισή του. Θα ήθελα να μιλάμε και λίγο, να κάνετε μια προσπάθεια ισορροπίας. Να σας πω κάτι. Υψηλότερη καλλιέργεια από την καλλιέργεια την οποία προσφέρει η Εκκλησία δεν υπάρχει και σας το λέω ενσυνειδήτως, επειδή ζω μέσα σε διαφόρους χώρους. Δεν θα διαφωνήσουμε. Και άλλωστε εμείς από εκεί και πέρα, σας φιλοξενούμε. Βεβαίως. Πάμε τώρα λοιπόν στο διατάφτα του θέματος του. Άμα λοιπόν στο συμφώνου συμβίωσης. Αυτές οι συνέπειες, ποιες είναι οι συνέπειες για αυτόν που πάει στο σύμφωνο συμβίωσης? Σκληρότερες. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει νονός και δεν κυδεύεται επίσης με τον ορθόδοξο τρόπο. Και βεβαίως και δεν μπορεί να συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας. Όπως. Δηλαδή δεν μπορεί να κοινωνήσει. Δηλαδή δεν το επιτρέπεται να κοινωνήσει κάποιος που έχει κάνει... Ακούστε κάτι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέμε δεν το επιτρέπεται, δεν θα επιδείξει ένα χαρτί, ας το πω έτσι, πιστότητα στα πράγματα της Εκκλησίας. Πρέπει όμως να γνωρίζει, και γι' αυτό ακριβώς το διακοινώνουμε αυτό το πράγμα, ότι όπως τονίζεται μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτός ο οποίος κοινωνεί αναξίως και αναξίως κοινωνεί ο οποιοσδήποτε, ο οποίος δεν αποδέχεται, δεν τηρεί και δεν μπορεύεται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Απλά πράγματα. Δηλαδή, όποιος... Δεν μπορεί να κοινωνήσει, μάλιστα, δεν μπορεί ακριβώς να γίνει ανάδοχος, δεν μπορεί να παντρέψει και σας είπα, δεν θα με κατηγορήσει κανείς προσωπικά εμένα. Όχι, δεν ξέρω. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Ακούστε, όχι, διότι δεν είναι απόλυτη θέση, ακριβώς απόλυτη θέση της Εκκλησίας, εάν αύριο κάποιος δεν κυδευτεί.
Θα ήθελα να βέβαια, μας πει τη γνώμη. Υπάρχει πάντοτε στην Εκκλησία το πλαίσιο, της οικονομίας και το πλαίσιο της ακρίβειας. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω για την ακρίβεια την εκκλησιαστική. Μάλιστα. Καταλάβατε, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες και η Εκκλησία πάντα αληθεύει εν αγάπη. Ναι. Μπορεί, ας το πω έτσι, να τελέσει κάποιος, ας το πω έτσι, την εξώδιο ακολουθία σε κάποιον ο οποίος τέλεσε πολιτικό γάμο για πολλούς και διαφόρους λόγους, οι οποίοι είναι έξω από το πρόσωπο το συγκεκριμένο. Αγάπη σε αυτά όλα. Εν αληθεία. Δεν βλέπει πολύ αγάπη. Θα... Πάμε. Δύο λεφτά. Δύο λεφτά εδώ. Εδώ θα τα χαλάσουμε. Να τα χαλάσουμε. Ο πυρήνας, ναι, ο πυρήνας της αγάπης είναι η αλήθεια. Αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Βεβαίως. Και η αλήθεια της Εκκλησίας, ναι, είναι σαφής. Ναι. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε ως Εκκλησία να λέμε στον άλλον ότι ένα σωτηριώδες μυστήριο της Εκκλησίας, εάν δεν το αποδέχεσαι, συμμετέχεις μέσα στην Εκκλησία. Είναι δικαίωμά σου βεβαίως, αλλά δεν μπορείς να έχει, δεν μπορεί να επιλέξει στο πλαίσιο της δημοκρατίας ότι δεν, μπορεί να, δεν θέλει βεβαίως να κάνει το σκεφτικό γάμο, αλλά θέλει να γίνει κουμπάρος ή θέλει να κοινωνήσει. Να, όχι, 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 όχι. Αυτό ή δεν όλα είναι ή θέμα. Αυτό δεν είναι όλων οι μηδέν εδώ πέρα. Διότι η δημοκρατία αφορά ακριβώς τους πολίτες μιας χώρας. Εμείς μιλάμε για τα δεδομένα του ανθρώπου ο οποίος εντάσσεται ενεργητικά στην Εκκλησία. Ακριβώς η λέξη. Πάμε λοιπόν και σε έναν στο θεολόγο, φιλόλογο και νομικό, τον κύριο Φραγκιαδάκη. Εσείς λοιπόν, τι λέτε κύριε Φραγκιαδάκη, μπορεί κάποιος... Εγώ καταρχήν ακούγομαι έτσι, να υποβάλω βεβαίως ακούγεστε. Να υποβάλω τα σέβη μου στον πατέρα Στυλιανό Καρπαθίου, ο οποίος είναι λόγιος κληρικός και ξέρει τι λέει, και εφόσον ήταν εκείνος εκεί θα περίτευε η δική μου παρουσία. Επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου στην Ελένη Χρονά, που ήταν κάποτε εκλεκτή μαθήτριά μου στο Λύκειο του Χαϊδαρίου. Να πούμε ότι είναι τέος λυκειάρχης ο κ. Φραγκιαδάκης. Τώρα, είναι καθηγητής. Επειδή η δική μου παρέμβαση είναι περιορισμένη, θέλω να πω το εξής, ότι είναι ένα σοβαρό θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και πολιτείας. Εμείς ως Εκκλησία έχουμε τους κανόνες μας, δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε αλλού, και όσο θα πηγαίνει ο καιρός, μέσα στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποχριστιανίζεται, θα έρθουν και άλλα πράγματα, διότι βλέπετε κάποτε ζητήσαν να βάλουν τον πολιτικό γάμο, τον βάλανε, δεν τους κάλυψε, τώρα πετάνε και το δήμαρχο έξω και κάνουν ένα σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί σύμφωνο συμβίωσης? Εδώ βλέπω και συζούνε τόσοι και τόσοι. Γιατί θέλουν σύμφωνο? Άρα δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους και δεν έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Και θέλουν να κατοχυρωθούν. Εκείνο που με τρομάζει είναι το θέμα της εύκολης λύσης αυτού του συμφώνου. Και τι γίνονται τα παιδιά? Ως καθηγητής και ηλικιάρης 35 χρόνια, τα παιδιά τα οποία είχαν προβλήματα στο σχολείο ήταν παιδιά διαλεγμένων οικογενειών. Είναι τώρα ένα θα σοβαρό επιτρέψετε... θέμα. Το οποίο το βίωνα κάθε μέρα στο σχολείο. Θα μου πείτε τώρα, μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, να τους πιέσουμε, να μην, άμα δεν αγαπιόνται? Είναι ένα θέμα αυτό. Ο πατήρ Δηλιανός είναι και ψυχίατρος και μπορεί να πει κάτι περισσότερο από αυτό. Θεωρείτε λοιπόν κι εσείς ότι ένα ζευγάρι που επιλέγει το σύμφωνο συμβίωσης, ούτε καν τον πολιτικό γάμο, αντί για το θρησκευτικό γάμο, μπορεί να συμμετάσχει στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας? Όχι, αποφύγανε από το γάμο, δεν είναι. Τι να τους κάνουμε τώρα, αφού μόνοι τους θέλουν και φεύγουν? Τι να τους κάνουμε εμείς, να τους... Τα θέλουν και τα δύο, σαν να πατάνε σε δύο βάρκες, αλλά δεν γίνεται αυτό. Βέβαια, υπάρχει οικονομία, καμιά φορά κάποιοι κάνουν αυτό το πράγμα για να πάρουν μια μετάθεση, να πάρουν μόρια, επιφυλάσσονται. Πάρα πολλούς έχω δει στην Ενωρία μου που υπηρετώ 45 χρόνια να κάνουν, ας πούμε, πολιτικό γάμο, τους απέρριψαν άλλοι ιερείς, εγώ τους αγκάλιασα και κάποια στιγμή κάνανε και το θρησκευτικό γάμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φραγκιαδάκη. Να είστε καλά πολύ. Και καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Άρα. Επομένως. Έναν τώρα... αντίλογο να έχουμε. Ναι, να μας πει ο κύριος. Κύριε Μάλιο. Τώρα προχωράμε και παρακάτω να δεν πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει αντίλογος, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η πολιτεία, η νομοθετία, βεβαίως, έτσι. Ναι. Η Εκκλησία έχει την δική της ιερογικά. Να βάλουμε τις δικές της αρχές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για όσα πραγματικά έχω ακούσει. Γιατί, γιατί είναι ένας λόγος ενός ιερέα ο οποίος παραμένει στα της Εκκλησίας. Λέει ευθαρσός και ως... ταγός της Εκκλησίας έχει κάθε δικαίωμα να πει ότι από τη στιγμή που δεν επιλέγεις
τον θρησκευτικό γάμο, δεν μπορείς να συμμετέχεις στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία πολύ σωστά κανονίζει τα του οίκου της. Ναι. Και ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει. Παρόλα αυτά, αφού λοιπόν ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί δεν μου αρέσει να λέμε θέμα. Εμείς είμαστε εδώ για να εκφράζουμε αυτό που εκείνη την ώρα νιώθει ο τηλεθεατής που δεν μπορεί να μιλήσει. Αφού λοιπόν μπορεί ο καθένας να επιλέξει ό,τι θέλει και βάσει της αρχής της δημοκρατίας συμφωνούμε σε αυτό. Φαντάζομαι και εσείς. Είπε δημοκρατία ο πατέρας ότι είναι άλλο πράγμα η δημοκρατία. Μάλιστα. Αφορά την Εγώ, πολιτεία. Εγώ λοιπόν δεν θέλω για κάποιους λόγους να κάνω θρησκευτικό γάμο. Επιλέγω τον πολιτικό ή το σύμφωνο συμβίωσης, αλλά επιθυμώ να γίνω νονά. Γιατί πρέπει το ένα να απορρίψει το άλλο? Το δεν σημαίνει ότι απορρίπτω αυτό. Την Εκκλησία. Άρα δεν είναι θέμα, δεν είναι ότι ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Ή θα τα πάρεις όλα δηλαδή που μπορεί, σου δίνει η Εκκλησία. Μπορεί και αβάπτιστος να είναι κανείς και ακριβώς να αγαπάει την Εκκλησία κλπ. Αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει στα τις Εκκλησίες. Γιατί τον αποκλείεται όμως? Εν πάση περιπτώσει, εντάξει να μας λέει. Να το πω. Μάλλον και εγώ. Είμαι περισσότερο. Συμφωνώ περισσότερο τελικά με τον πατέρα. Δεν υπάρχει κάποιο δικαίωμα κάποιου να γίνει νονός. Η βάπτιση είναι ένα ζήτημα της Εκκλησίας, μια τελετουργία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι καθόλου ελεύθερη να επιλέξει ποιοι θα μπορέσουν να γίνουν. Εσείς περισσότερο το βλέπετε ως κοινωνικό γεγονός. Δεν είναι κοινωνικό. Είναι βαθιά θεολογικό γεγονός, το γεγονός του αναδόχου. Καταλάβατε. Για μένα το σωστό, το ορθό που πράττει αυτή τη στιγμή και το μεγάλο έλλειμμα που υπήρχε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το έλλειμμα με τα ομόφυλα ζευγάρια. Με τα ζευγάρια. Πάμε στην άλλη. Τα άτομα του ιδίου φύλου. Αυτοί που δεν μπορούσαν έως τώρα, που ήταν αποκλεισμένοι, που δεν είχαν. Προωθείται λοιπόν μια ρύθμιση και για τα ομόφυλα. Ακριβώς. Ετοιμάζεται μια ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία. Θα μπορούν λοιπόν δύο άνθρωποι του ιδίου φύλου, δεν έχει σημασία, να ρυθμίσουν οικονομικές και τέτοιου τύπου κοινωνικές και περιουσιακές καταστάσεις μεταξύ τους. Ακριβώς. Και όπως σωστά είπε το ρεπορτάζ, δεν πρόκειται για γάμο και δεν πρόκειται για ζητήματα παιδιών. Δεν μιλήσαμε καθόλου για γάμο. Όχι. Αλίμονο. Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Και η κυρία Φίλη, πολύ ωραία το έθεσε. Οπότε, πατέρα στη Γενέα, να υποθέσω. Για το θέμα του συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλοφίλων. Κοιτάξτε κάτι. Πάλι. Εγώ θα μιλήσω και σαν ιερεύς, όπως σας είπα, θα μιλήσω και σαν ψυχίατρος, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως και σας ευχήθηκα να αριστεύετε στην αλήθεια, είναι το ζητούμενο σήμερα. Και ούτε από ψυχιάτρους δυστυχώς, ούτε από τα πανεπιστήμια βγαίνει, ούτε λέγονται οι αλήθειες προς τον κόσμο για να συνειδητοποιήσει πράγματα. Αφενός μεν, από την πλευρά της Εκκλησίας, σύμφωνα με τη διδασκαλία της, απορρίπτει την ομοφυλοφιλία. Και γιατί την απορρίπτει? Επειδή είναι μια έκθεσμη λειτουργία μεταξύ δύο ανθρώπων, μέσα από την οποία προσβάλλεται το πρωτογενές αγαθό του γάμου. Το πρωτογενές αγαθό το οποίο ο Θεός εγκατέσπειρα μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η σχάση του σωματικού με το ψυχολογικό εγώ ενός ανθρώπου, το οποίο συμβαίνει στην ομοφυλοφιλία, παράγει φοβερή, και σας το λέω καθαρά σαν γιατρός, φοβερή οδη. Όχι μόνο των ανθρώπων οι οποίοι βιώνουν την ομοφυλοφιλία, αλλά σκεφτείτε και του περιγύρου ή του οικογενειακού ή του ευρύτερου, εν πάση περιπτώσει. Ένας ομοφυλόφιλος που μας ακούει, μία ομοφυλόφιλος. Μάλιστα. Τι θα αποκομίσει, ας πούμε, από τα λόγια? Ότι. Πολύ ότι είναι. Εγώ θα της πω κάτι. Ναι. Πάρα πολλές φορές μας λένε ότι, ξέρετε, το DSM είναι το εγχειρίδιο κατάταξης των ψυχιατρικών νόσων της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και το ICD της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας. Από το 1973, αν δεν απατώμε, έχει απαλείψει την ομοφυλοφιλία ως κατάσταση παθολογική. Μάλιστα. Έτσι. Λένε. Βέβαια, ότι ξέρετε. Δεν είναι καθόλου αλλού. Είμαι στην ουσία του προβλήματος. Αυτό που θέλω. Εννοείται ότι αφού δεν υπάρχει παθολογικό θέμα, δεν μπορεί να υπάρξει άλλου είδους. Όχι. Την έχουν απαλείψει ως παθολογική. Ναι. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να διαβάσει κανείς το σκεπτικό των γιατρών οι οποίοι την έβγαλαν από το DSM και το ICD. Εκεί ακριβώς λένε, με το να, δύο κουβέντες, με το να βγάζουμε από τη λίστα την ομοφυλοφιλία ως παθολογική κατάσταση, δεν λέμε ότι η ομοφυλοφιλία είναι πολύτιμο αγαθό όπως η ετεροσεξουαλικότητα. Πρώτον αυτό. Οι ακτιβιστές ομοφυλόφιλοι, δεύτερο σημείο, έτσι, μην νομίζουν ότι αυτό είναι φυσιολογική κατάσταση.
Και θα μου πείτε. Φτάσαμε όμως σε ένα θέμα το οποίο. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Πρώτον, προσβάλλουμε το αγαθό των ανθρώπων που είναι ο γάμος, και δεύτερον, η θεσμοθέτηση του ομοφιλοφιλικού συμφώνου συμβίωσης δίνει λάθος σήμα. Μάλιστα. Ασκεί με άλλα λόγια αγωγή στο κοινωνικό σώμα, γιατί εξισώνει πρώτον το καταφύσει με το παραφύσει. Και θεολογικά και ιατρικά. Πάντως πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το 2013 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα μας το πει και ο κύριος Μάγιος, για ακριβώς επειδή δεν είχε προβλέψει. Ακούστε τον νόμο. Τώρα αυτά είναι όλα τα νομικά τερτύπια, τα οποία εν πάση περιπτώσει οι άλλοι δεν βλέπετε τώρα τι γίνεται με τα οικονομικά, δεν βρίσκεις, μας έχουν τρελάνει. Αφού ακριβώς μας πήρανε οι κύριοι, μας πήρανε, να σας πω κάτι, μας πήρανε το ήθος, μας πήρανε το ήθος και μας κλέψαν και τις τσέπες μας. Μάλιστα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτή είναι η Ευρώπη. Τη στιγμή κατά την οποία ιατρικά η ομοφιλοφιλία, και σας το τονίζω και πάλι, είναι μια παθολογική κατάσταση. Το συνειδητοποιήσει η πολιτεία αυτό. Δεν μπορεί να δίνει στα παιδιά σας λάθος σήμα. Μάλιστα. Και να λέει στα παιδιά ότι μπορείς να γίνεις και εσύ έτσι όπως είναι αυτός. Όχι, εγώ δεν το αποδέχομαι. Μάλιστα. Γιατί εάν υπάρχουν δικαιώματα ανθρώπινα, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Εμείς δείξαμε ένα θέμα, θα μου επιτρέψετε, συμφώνου συμβίωσης. Δεν είμαστε σε αντιπαλότητα. Όχι, αλλήμον. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι εκ των πραγμάτων, κακός, καλός, ήρθε και ένα θέμα τώρα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι τις 12 το βράδυ. Είναι άλλο θέμα. Ας τα αφήσουμε εδώ, ίσως να κάνουμε ένα άλλο αφιέρωμα. Βεβαίως, ως δημόσια τηλεόραση και ραδιόφωνο και ίντερνετ, να ξαναπούμε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους και στις επιλογές όλων των ανθρώπων. Εκτός, εσείς είπατε την. Η επιλογή, αν προσβάλλει εμένα και τα παιδιά μου. Δεν σας προσβάλλει. Βεβαίως και προσβάλλει, διότι ασκεί αγωγή. Μπορεί να νιώθετε, βεβαίως ασκεί αγωγή. Ένας άνθρωπος στο σπίτι του προσβάλλει εσάς. Μισό λεπτό. Ασκεί αγωγή σε ολόκληρη την κοινωνία. Αρχή της δημοκρατίας, αν θα ανοίξει το παιδί την τηλεόραση και θα δει τα σχετικά βίντεο. Και θα γίνει γκέι επειδή θα δει δύο άντρες αγκαλιασμένους. Διότι, με συγχωρείτε, διότι αυτό είναι θέμα. Πατέρα, μην το ανοίξουμε. Δεν είναι κληρονομικότητα. Θα μου επιτρέψετε. Κύριε Μάγιο, να πείτε και εσύ το γεγονό ότι πάντω θα μα επιτρέψετε, πατέρα Στυλιανέ, αυτό που προσβάλλει εσά μπορεί να μην προσβάλλει κάποιον άλλο. Εμένα προσωπικά, εάν αυτή τη στιγμή. Τώρα, είναι θέμα ένα γκάλωπ, θα δείτε ακριβώ το πώ αντιδρά ο κόσμο. Μπορούμε σιγά-σιγά έχουμε ακουμπήσει στο ρατσισμό. Έχουμε ακουμπήσει στην ανθρώπινη ζωή. Καθόλου δεν ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το πιάσουμε σε μια άλλη εποχή. Θα τα ξαναπούμε, πατέρα Στυλιανέ. Κύριε Μάγιο, τα ζευγάρια των ατόμων του ιδίου φύλου δεν αναζητούν ούτε να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο θα παντρεύονται τα ετερόφυλα ζευγάρια, ούτε να υποχρεώσουν την Εκκλησία να τους αποδεχτεί. Δεν υποχρεώνει κανέναν. Συγγνώμη, θα ήθελα να ολοκληρώσω. Κύριε Μάγιο, ζητούν απλώς από την πολιτεία το αυτονόητο. Να αναγνωρίσουν μια πραγματικότητα, μια κοινωνική πραγματικότητα και να μην αρνείται σε μια ομάδα ατόμων ένα θεμελιώδες δικαίωμα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού. Ευχαριστούμε και τους δύο πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Δεν μπορούμε να κλείνουμε. Η τηλεόραση, ξέρετε, ότι πάντα επιδερμική είναι, δεν μπορεί να φτάσει στην ουσία. Κάποια στιγμή νομίζω θα τα ξαναπούμε. Δόθηκαν και τα ότι. Δόθηκαν τα σήματα. Εντάξει. Εγώ εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξής. Την ευχή σας θέλουμε. Την έχετε ολόψυχη. Την ευχή σας. Να μην ξεχνάτε ποτέ κάτι. Ότι ο πυρήνας της αγάπης είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ακόμα και αν αυτός δεν έχει τις ίδιες εξουσίες και προτιμήσεις με εμάς. Μην μας φέρετε σε δύσκολη θέση σε σχέση με τον χρόνο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ χυμαρώδεις και οι δύο. Και είπαμε για την αλήθεια, εγώ να σου πω, Αντρέα, θυμάμαι συνέχεια αυτό, μια ρίση του Σοφοκλή, ασφαλής είναι πάντοτε η αλήθεια. Απλώς η αλήθεια κάθε φορά έχει διαφορετικές ερμηνείες. Έτσι που το είπες, και ο χρόνος έχει διαφορετική ερμηνεία. Οπότε πρέπει να τον ξαναδούμε. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και να πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι υπέροχο, καθότι έχει βέβαια και τις άλλες πτυχές του, δεν είναι μόνο υπέροχο. Είναι...